Το φάντασμα του ναζισμού συνεχίζει να πλανάται πάνω από τη Γερμανία, πάνω από τη χώρα όπου ξεκίνησαν όλα και κατέληξαν μέσα από το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο μεγαλύτερο αιματοκύλισμα της σύγχρονης ιστορίας. Όπως έγινε χθες γνωστό, στο πλαίσιο μίας από τις μεγαλύτερες αστυνομικές έρευνες στο χώρο της ακροδεξιάς στη Γερμανία, συνελήφθησαν 25 άνδρες και γυναίκες, μέλη της τρομοκρατικής οργανώσεως Πολίτες του Reich, Reichsbürger, η οποία είχε ως απότερο στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος δια της βίας και σχεδίαζε μεταξύ άλλων ένοπλη εισβολή στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και σύλληψη πολιτικών. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος, στην επιχείρηση έλαβαν μέρος περισσότερα από 3.000 άτομα, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο, στη Βαβαρία, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, στη Σαξονία, στην Έση και στη Θουριγία, σε 130 κατοικίες, γραφεία και αποθήκες συμπεριλαμβανομένων των στρατοπέδων της Διοικήσεως Ειδικών Δυνάμεων KSK στη Βάδη-Βυρτεμβέργη. Οι έρευνες επεκτάθηκαν όμως και πέραν των γερμανικών συνόρων και συγκεκριμένα έφτασαν ως το Kitzbühel της Αυστρίας και στην Περούτζια της Ιταλίας. Στόχος τους ήταν τουλάχιστον 52 άτομα, μεταξύ των οποίων ο 71χρονος πρίγκιπς Ερίκος ο 13ος του Ρόης και πρώην διοικητής μονάδος αλεξιπτωτιστών, ο 69χρονος Ρίντιγκερ φον Πέ, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν. Στη ναζιστική φασιστική οργάνωση συμμετείχε όμως και η Μπίργκιτ Μάλζακ Βίνκεμαν, πρώην ομοσπονδιακή βουλευτής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία και νυν δικαστή στο Βερολίνο, η οποία είναι επίσης αθλήτρια της σκοποβολής και έχει στην κατοχή της πολλά πυροβολά όπλα. Μεταξύ των συλληφθέντων και των υπόπτων βρίσκονται ένας δικηγόρος, ένας γιατρός, πρώην στρατιώτες και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός της KSK, των ειδικών δυνάμεων δηλαδή της Γερμανίας.